ελπίζω να είστε όλες καλά. Έχω επιστρέψει με νέο βίντεο. Έλειπα ταξίδι στην Ιταλία για όσες δεν το ήξεραν και έχω επιστρέψει με νέο βίντεο, με νέα διάθεση, ανανεωμένη, ταξιδιάρικη. Η Ιταλία είναι φανταστική, κάναμε road trip, πήγαμε Μιλάνο, Φλωρεντία, Ρώμη. Περίπου το μισό μήνα ήμουν Ιταλία και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και όσο ήμουν στο ταξίδι, σκεφτόμουν και λίγο το τι θα κάνω όταν επιστρέψω και το πώς θα είναι το κανάλι μου όταν επιστρέψω και σκεφτόμουν πόσα ωραία προϊόντα πήρα, πόσα πράγματα είδα και ότι θα ήθελα να κάνω πάλι αγαπημένα έτσι ώστε να δείξω αυτά που πραγματικά ξεχώρισα. Σκεφτόμουν ότι θέλω το κανάλι μου να είναι ευχάριστο, να το διασκεδάζω πρώτα εγώ γιατί μετά αυτό βγαίνει προς τα έξω και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Τους δύο προηγούμενους μήνες είχα κάνει beauty review, δηλαδή σας έδειχνα τα προϊόντα που δοκίμασα όλο το μήνα, είτε μου άρεσαν είτε όχι, αλλά νομίζω ότι διασκεδάζω πολύ περισσότερο τα αγαπημένα κάθε φορά που κάνω ένα βίντεο. Γιατί βλέποντας τα προϊόντα, καταλαβαίνω και θυμάμαι για ποιο λόγο τα ξεχώρισα, για ποιο λόγο μου άρεσαν και από εδώ και πέρα θα κάνουμε αγαπημένα όπως κάναμε πριν. Sorry για τις αλλαγές, μία έτσι, μία αλλιώς, αλλά γι' αυτό κάνουμε κάποιες δοκιμές και αν δούμε ότι μας αρέσει τις κρατάμε, αν όχι πάμε πάλι στα παλιά αγαπημένα. Οπότε ξεκινάμε με αγαπημένα. Όπως σας είπα, Ιταλία. Τα Sephora της Ιταλίας είχαν δύο από τις αγαπημένες μου εταιρείες, NARS και Arugula, στις οποίες εμπιστεύομαι γιατί είναι gluten free, κάτι το οποίο εγώ πρέπει να τηρώ στα καλλιτικά μου. Γι' αυτό βλέπετε ότι χρησιμοποιώ και πολλά high-end καλλιτικά, γιατί οι περισσότερες high-end εταιρείες ψάχνουν τα συστατικά τους και είναι ασφαλής για μένα, γιατί έχω ένα αυτοάνοσο νόσημο που λέγεται κοιλιοκάκι, οπότε μπορεί να σας λύνω και την απορία για ποιο λόγο χρησιμοποιώ κυρίως high-end καλλιτικά. Αν θέλετε μπορώ να σας κάνω και κάποιο haul από Ιταλία, αλλά θα είναι προς την high-end πλευρά, γιατί πήρα αρκετά πραγματάκια από αυτές τις δύο εταιρείες. Γιατί όταν βλέπεις αυτές τις δύο εταιρείες μπροστά σου και μπορείς να κάνεις swatch όλα τα προϊόντα και να τα δεις όλα, τα θέλεις όλα. Κρατήθηκα όμως και πήρα λίγα και καλά και θα σας δείξω δύο από αυτά σήμερα. Θα ξεκινήσω με τη νέα παλέτα της Hourglass. Είναι η Ambient Lighting Edit παλέτα. Είναι μια νομίζω limited edition και την έβγαλαν τώρα για τα Χριστούγεννα. Αν δεν ξέρετε, τα ρούζ και τις πούδρες της Hourglass είναι προϊόντα που κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται τόσο λαμπερό και τόσο δροσερό. Είναι πούδρες που δεν κάνουν καθόλου βαρύ το αποτέλεσμα. Τα ρούζ έχουν και αυτά μια λάμψη μέσα. Είναι πραγματικά υπέροχα προϊόντα και ήθελα να τα δοκιμάσω και όταν είδα την παλέτα η οποία είχε 6 προϊόντα σε πιο μικρή συσκευασία σε τιμή των 2 προϊόντων αν τα πάρεις μεμονωμένα, ήθελα πραγματικά να τη δοκιμάσω. Είχε έναν τεράστιο καθρέφτη και με βοήθησε πάρα πολύ στο ταξίδι. Την πήρα από τα Sephora στο Μιλάνο, έχει όμως και η Ρώμη, Hourglass, οπότε μπορείτε να την βρείτε και εκεί. Οπότε την βρήκα, την πήρα και τη χρησιμοποιούσα συνέχεια και τη χρησιμοποιώ και τώρα που έχω επιστρέψει. Έχει 3 πούδρες στο πάνω μέρος και 3 προϊόντα για χρώμα στο κάτω. Την Dim Light τη χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο, δίνει ένα πολύ όμορφο δροσερό αποτέλεσμα. Η Iridescent Light είναι το νέο της προϊόν, το οποίο περιέχεται μόνο σε αυτή την παλέτα και είναι το highlighter της σειράς. Δίνει μια απίστευτα όμορφη γλυκιά λάμψη. Αν θέλετε highlighter για το πρωί και όλα τα υπόλοιπα σας φαίνονται πολύ έντονα ή να έχουν πολύ glitter, αυτό είναι πάρα πολύ απαλό και πάρα πολύ όμορφο. Και το Diffused Light έχει μια πιο κυτρινοπή απόχρωση και τη χρησιμοποιώ για κάτω από τα μάτια ή στα σημεία που θέλω να δώσω φως. Τα κάτω προϊόντα είναι ένα bronzer, είναι το Luminous Bronzer Light. Πολύ ωραίο bronzer, πολύ φυσικό, πολύ απαλό. Ένα ρούζ το οποίο έχει μια πολύ γλυκιά ροζ ροδακινή απόχρωση είναι το Luminous Flash και ένα ρούζ το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω είναι το Mood Exposure. Είναι ένα πολύ ωραίο βαθύ μοβ καφέ χρώμα, ταιριάζει υπέροχα με σκούρα χείλη όπως τώρα, το φοράω και τώρα. Τη λάτρεψα τη συγκεκριμένη παλέτα, είναι αρκετά τσιμπημένη, αλλά έχει 6 προϊόντα αυτής της σειράς και το κάθε προϊόν κοστίζει περίπου στα 35 ευρώ, ενώ όλη η παλέτα κόστιζε περίπου στα 70, οπότε αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στην εαυτό σας, δείτε το. Στην Ελλάδα δεν τα βρίσκουμε, αλλά στο Space NK μπορείτε να το παραγγείλετε online. Οπότε στο ταξίδι έκανα τη βάση μου, δεν έδινα καθόλου σημασία στα μάτια. Πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσα καν μάσκαρα, αλλά σίγουρα θα έβαφα τα φρύδια μου με ένα μολύβι για τα φρύδια και μετά με αυτό το προϊόν ήμουν έτοιμη. Είναι από την L'Oréal Paris, είναι το Brow Artist Plumper στην απόχρωση Medium Dark. Το χρησιμοποιούσα το καλοκαίρι, αλλά άρχισε να μ' αρέσει πάρα πολύ τώρα. Το καλοκαίρι το χρησιμοποίησα για τα βραβεία του Marie Claire. Πολύ ωραίο
προϊόν, όσο στεγνώνει και όσο τελειώνει το προϊόν γίνεται όλο καλύτερο, γιατί το στόμιο είναι κάπως χαλαρό και στις αρχές είχε πάρα πολύ προϊόν το βουρτσάκι, οπότε έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα για να αφήνω την περίσσια ποσότητα. Τώρα όμως είναι ιδανικό, έχει αυτό το πολύ μικρό βουρτσάκι, οπότε χτενίζετε τα φρύδια σας, τα αφήνει στη θέση τους όλη μέρα. Πολύ ωραία απόχρωση για καστανές και πάρα πολύ ωραία υφή. Δεν τα κάνει να φαίνονται ψεύτικα, δεν γυαλίζει. Πολύ φυσικό αποτέλεσμα, πολύ οικονομικό. Έχει νομίζω άλλες δύο αποχρώσεις, μία πιο ανοιχτή και ένα πιο σκούρο χρώμα. Και ανάμεσα στις Maybelline και σε αυτό επιλέγω αυτό γιατί μου αρέσει πολύ περισσότερο το βουτσάκι του. Τα πρωινά δεν έβαζα κάτι στα χείλη μου, ίσως κάποιο μολύβι ή κάποιο lip balm, αλλά τα βράδια μπορεί να μην έκανα τίποτα άλλο, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιούσα αυτό το προϊόν. Και είναι από την Ars, είναι από τη σειρά Velvet Matte, τα αγαπημένα μου προϊόντα για τα χείλη, ειλικρινά. Και όταν είδα το Cruella μπροστά μου, ήθελα οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Είναι ένα πολυτελές, βαθύ, αριστοκρατικό κόκκινο. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, είναι το πιο όμορφο, το πιο θηλυκό, το πιο ζεστό κόκκινο προϊόν που έχω χρησιμοποιήσει στα χείλη μου. Η υφή του είναι βελούδινη, είναι matte, αλλά είναι βελούδινο, δεν είναι καθόλου ξηρό, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα matte, τα υπόλοιπα matte προϊόντα που έχω δοκιμάσει στην αγορά, όσο οικονομικά ή όσο ακριβά μπορεί να είναι. Αυτά είναι τα καλύτερα. Πολύ καλή διάρκεια, με ένα προϊόν έχετε μολύβι, έχετε περίγραμμα, έχετε κραγιόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, υπέροχα, δεν ξέρω πώς κατάφερα και πήρα μόνο αυτό και άλλο ένα που θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο, αλλά από κόκκινα, αν με δείτε στα vlogs της Ιταλίας με κόκκινο χρώμα, να ξέρετε ότι είχα βάλει αυτό, υπέροχο. Τώρα πάμε σε ένα γκατζετάκι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από την Inglot και είναι το Freedom System Refill Remover. Αν χρησιμοποιείτε Inglot, θα ξέρετε ότι φτιάχνετε τη δική σας παλέτα. Έχει διάφορα μεγέθη και μπορείτε να φτιάχνετε τη δική σας παλέτα, να αλλάζετε χρώματα ανάλογα με το τι χωράει στο νεσεσέρ σας. Εγώ συνήθως όταν ταξιδεύω, πάντα θα φτιάξω μια παλέτα ανάλογα με τα μακιγιάζ που θέλω να κάνω. Αλλά κάθε φορά το να βγάλω τη σκιά από εδώ ήταν λίγο εφιάλτης. Οπότε με αυτό το γκατζετάκι έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Βγάζετε πάρα πολύ εύκολα τις σκιές και τις ξαναβάζετε στη θέση τους. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Φτιάχνετε τις σκιές σας και τις παλέτες σας μέσα σε... Κοστίζει περίπου στα 3 ευρώ. Είναι πολύ οικονομικό και θα τα βρείτε σε όλα τα καταστήματα Inglot. Οπότε πραγματικά άλλαξε όλο το παιχνίδι αυτό το μικρό μαγνητάκι. Τώρα πάμε σε ένα άρωμα το οποίο το αγόρασα στη Φλωρεντία. Και αν μου έλεγαν πώς μυρίζει η Φλωρεντία, θα έλεγα έτσι. Είναι πραγματικά υπέροχο, είναι από την Kiehl's και είναι με βανίλια και κέντρο. Είναι ζεστό, είναι πλούσιο, είναι τόσο cozy αυτό το άρωμα. Είναι unisex γιατί περιέχει βανίλια που πάει προς τις γυναίκες, αλλά και κέντρο που ταιριάζει και στους άντρες. Αν σας αρέσουν οι ξυλώδεις μυρωδιές, οι ζεστές μυρωδιές, πρέπει να το δοκιμάσετε. Δεν μοιάζει με τη βανίλια που χρησιμοποιούσαμε παλιά από το Body Shop, ήταν το άρωμα που χρησιμοποιούσα πάντα όταν ήμουν στο λύκειο, στο γυμνάσιο. Αυτή είναι η βανίλια η πιο... Η βανίλια που φοράνε οι μεγάλες κοπέλες. Το φοράω συνέχεια από τότε που το πήρα και μου θυμίζει πάρα πολύ την Ιταλία. Αν και νομίζω ότι στην Φλωρεντία ήταν πιο οικονομικό, γιατί τα 100 ml κόστησαν 45 ευρώ και δεν νομίζω ότι έχει 60 κάτι. Αλλά παρόλα αυτά, δοκιμάστε το, υπέροχο, βγαίνει και σε κρέμα σώματος. Το λατρεύω. Και το τελευταίο προϊόν είναι ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά. Το οποίο πώς το δοκίμασα και πώς το ανακάλυψα. Μας έστειλε η Λιποζάν τα νέα της προϊόντα και μαζί με το κουτάκι και μαζί με τα δωράκια που είχε, πολλές φορές το κάνουν αυτό οι εταιρείες, είχε και αυτά τα λαστιχάκια μέσα, τα οποία λέγεται «Έχεις ένα λαστιχάκι». Μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία, μου άρεσε πάρα πολύ το όλο απλό design, πολύ κοριτσίστικο, πολύ παιχνιδιάρικο και έρχονται σε αυτά εδώ τα σχέδια, αυτό για παράδειγμα γράφει Λιποζάν, αλλά νομίζω υπάρχει σε πάρα πολλά σχέδια και είναι αυτά τα λαστιχάκια, τα οποία δεν είναι όπως τα άλλα τα κλασικά, τα οποία ταλαιπωρούν τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ απαλά στα μαλλιά και με τα άλλα σχέδια μπορείτε να τα έχετε και σαν βραχιολάκια. Το ξέρω ότι είναι πολλά χρόνια εδώ στην αγορά, αλλά δεν ήξερα ότι έχουμε και στην Ελλάδα μια τέτοια εταιρεία.
πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολύ όμορφα. Είναι ιδανικά αν έχετε φτιάξει τα μαλλιά σας και δεν θέλετε να τα πιάσετε προς τα πίσω όταν βάφεστε, αλλά δεν θέλετε να χαλάσετε το σχήμα τους ή να αφήσει σημάδι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, οπότε μαζί με το πακέτο της Λιποζάν εγώ ξεχώρισα το δωράκι που είχε μέσα. Νομίζω υπάρχουν σε online καταστήματα, αν τα βρω θα σας τα έχω κάτω στο info box. Οπότε αυτά ήταν τα προϊόντα που ξεχώρισα, μου άρεσε πάρα πολύ που έκανα πάλι αγαπημένα σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Περιμένω οπωσδήποτε τις προτάσεις σας για νέα βίντεο, τι θέλετε να δείτε όσον αφορά τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, αν θέλετε κάποιο haul από Ιταλία, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αν και το γράφω συνήθως κάτω στο info box επειδή με ρωτάτε, στα χείλη μου φοράω από την Inglot το 435, είναι από τη νέα Black Swan συλλογή, αλλά είναι αρκετά matte, οπότε έβαλα από πάνω, από τη Shiseido, το 529 Lacquer Rouge για να το κάνω έτσι λίγο πιο glossy. Και στο μανικιούρ μου φοράω, το μπορντό από την Essie, πολύ ωραίο χρώμα τώρα για το φθινόπωρο, και το top μου είναι από Stradivarius. Ελπίζω, και το σκουλαρίκια μου είναι Swarovski. Αυτά από μένα, πολλά φιλιά, γεια σας!